Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σταθάκη και των Περιφερειαρχών της χώρας με αντικείμενο το ΕΣΠΑ και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης τόνισε ότι αυτό που ζητάει η αυτοδιοίκηση είναι μια παράταση 5-6 μηνών, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη και να μην μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο με τους κινδύνους που εγκυμονεί κάτι τέτοιο για αρκετούς λόγους, όπως η απώλεια επιλεξιμότητας κάποιων δράσεων. Μετά τα τελευταία γεγονότα από τον Απρίλιο ως τώρα, έχουμε μια βραδύτητα και ένα μπλοκάρισμα στην εξέλιξη των έργων του ΕΣΠΑ. Όσο αφορά την υλοποίησή τους από την πλευρά των αναδόχων, είτε με κοινοποιήσεις διακοπών των εργασιών, είτε με πάγωμα, είτε με επιβράδυνση. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια υστέρηση σημαντική στις πληρωμές. Όλα αυτά που συνοδεύουν και την υπόλοιπη μας ζωή βέβαια, είχαν πολύ σημαντικές συνέπειες. Είχαμε σταμάτημα των πληρωμών όχι μόνο στα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος, που μας κοστίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ή αν θέλετε νέες θέσεις ανεργίας προσθέτουν σε όλο αυτό που δεν γίνεται γύρω μας. Είχαμε προβλήματα σοβαρά μετακίνησης εδρών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλιστα 150 από αυτές περίπου είχαν να πάρουν ενισχύσεις και με δική μας παρέμβαση, η οποία κινητοποίησε και όλη την Ελλάδα, βρέθηκαν 50 εκατομμύρια για να τα μοιραστούν και πιστεύω ότι στην περιοχή μας θα τα πάρουν όλοι. Είχαμε το γνωστό φαινόμενο της αθρώας μετακίνησης εδρών στην Βουλγαρία, αλλά όχι μόνο εδρών, σε άλλες περιπτώσεις των τραπεζικών λογαριασμών στη Βουλγαρία μέσα από ξένες τράπεζες, με αποτέλεσμα, ενώ κάποιοι επιδίωκαν να προστατεύσουν το τραπεζικό σύστημα, στην ουσία το υπονόμευαν. Με τον κύριο Σταθάκη λοιπόν συζητήσαμε όλα τα επιμέρους ζητήματα. Το γεγονός ότι αυτή η επιβράδυση των έργων σε συνδυασμό με την ανάγκη υποχρεωτικής περαίωσης των μέχρι 31 Δεκάτου του 2015 οδηγεί στον τεράστιο κίνδυνο μη περαίωσης, απώλειας πόρων δισεκατομμυρίων. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, για θέματα διαχείρισης του ΕΣΠΑ και ειδικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που κινδυνεύει με επιβαρύνσεις για τη νέα περίοδο, ενώ υπήρξαν προτάσεις για να αρθούν πιθανά προβλήματα και αδιέξοδα. Ο Γιώργος Παυλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας και τις προθέσεις του Υπουργείου. Πάντως, διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις του για τις δυνατότητες που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι η ανησυχία μας είναι έντονη των περιφερειαρχών. Οι περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί σε ένα μεγάλο μέρος με την ανάπτυξη της χώρας, ανησυχούμε για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο κινδυνεύει να χαθεί κατά το 50% με διαχρονικές ευθύνες και με κορυφαία τώρα, τελευταία, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, και ζητήσαμε από τον Υπουργό να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνεργασία. Πρέπει να πω ότι ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος είναι αυτός ο Γενικός Γραμματέας που είναι φορτισμένος, έχει ιδιαίτερη καθαρή γνώση όλων αυτών τα οποία γίνονται μέσα σε ένα περιορισμένο όμως πλαίσιο δυνατοτήτων όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα capital controls και μετά όλα όσα συνέβησαν. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Αγωνιζόμαστε, παλεύουμε να περισσώσουμε καταστάσεις, να περισσώσουμε έργα, γιατί θα βρεθούν έργα που σε αυτή την περίοδο είναι επιλέξιμα, δηλαδή μπορούν να γίνουν, ενώ στην άλλη περίοδο δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν έχουν χρήματα, και ξαφνικά θα βρεθούν όλα αυτά στον αέρα σε βάρος της χώρας. Τέλος, υπήρξε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κυρίως για τα θέματα του ποταμού Εύρου, όπου φαίνεται ότι υπάρχει κάποια διέξοδος για τη χρηματοδότηση των αναχωμάτων, που είναι υποχρέωση του Υπουργείου και που αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες σε σχετική.